Γεια σας Αποστόλη, είμαι η Νικόλ. Έλα Νικόλ. Τι κάνεις? Καλά. Τι γίνεται εκεί στη Βιομέ, στη Θεσσαλονίκη? Καλά, έχουμε τους πληστηριασμούς τώρα το Σαββατοκύριακο. Έλα καημένε, τι να κάνουμε τώρα? Την Πέμπτη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πρέπει το κράτος να πάρει κάποια σπίτια, κάποια μαγαζιά, κάποια εργοστάσια, κάτι. Εσείς που εμπλέκεστε στους πληστηριασμούς? Εμάς πληστηριάζονται τα οικόπεδα από τις 25 του μηνός. Τα οικόπεδα που είναι η έδρα του εργοστασίου? Σωστά, σωστά. Okay. Όλα τα οικόπεδα της Φίλκεραν που είναι η μητρική εταιρεία και σε αυτά επάνω βρίσκεται και η Βιομέ, η οποία είναι κατηλημένη και αυτοδιαχειριζόμενη. Πόσοι εργαζόμενοι είστε εκεί? Είμαστε 24 γραμμένοι στο συνεταιρισμό. 24 είναι που το δουλεύετε όλο το θέμα. Έτσι, σωστά. Είμαστε κάποιοι στη Θεσσαλονίκη που δουλεύουμε καθημερινά και είναι και τρεις συνάδελφοι στην Αθήνα που τρέχουν το πρατήριο που έχουμε. Και να σου πω, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται απόπειρα πληστηριασμού, νομίζω, Είναι ο τρίτος κύκλος πληστηριασμών. Κάθε κύκλος κρατάει τουλάχιστον ένα μήνα. Είναι 5 συνεχόμενοι πληστηριασμοί και ξεκινάμε από τις 25 του μηνός, αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Στις 11 η ώρα το πρωί καλούμε και όλο τον κόσμο να είναι εκεί στα δικαστήρια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε τον πληστηριασμό. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης? Ναι, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ωραία. Οπότε θα μαζευτείτε όλοι εκεί, μπας και καταφέρετε. Όλοι εκεί θα είναι και η δεύτερη δίκη για τους αγωνιστές της Κουριές εκείνη την ημέρα. Χαίνει να μας βάλανε μαζί. Όλα τα καλά ο ΣΥΡΙΖΑ τα βάζει μαζί. Δεν είναι τυχερά αυτά, ναι, δεν είναι τυχερά. Είναι τυχερά, ναι. Θα βρεθούμε τουλάχιστον στο δρόμο όλοι μαζί να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε τους πληστηριασμούς και να συμπαρασταθούμε και στους αγωνιστές από τις Κουριές.